έμεινε. Όχι, παιδιά. Δεν πιστεύω να σου κάνω χαλάστρα. Μόνος σου είσαι? Ναι, μόνος μου. Είμαι Γερμανία. Γερμανία και διεθνή καριέρα. Χρεώνεσαι, σασά. Of course. Το κορίτσι εδώ πέρα υπάρχει τίποτα? Ποιο κορίτσι, με την Χριστίνα? Ναι. Όχι, ρε, τι να υπάρχει, ρε. Α, εντάξει. Οκ, okay, ό,τι πεις. Έχουμε κάτι για σένα νέο? Δεν θα το ξέρεις εσύ, άμα υπήρχε κάτι. Εγώ τα ξέρω, αλλά δεν μπορώ να λέω, γιατί ξέρεις, είμαι και λίγο λαλά. Να σου πω κάτι για... Πάει καλά εκπομπή. Δεν πάει καλά εκπομπή, το παλεύουμε. Έχω κάτι συνεργάτες εδώ πέρα. Με έχουν βγάλει στον δρόμο κανονικά. Να σου πω, θα έρθεις από εδώ και να σου πω κάτι για σένα, να πω επαγγελματικό, κανένα δίσκο, κάτι. Ετοιμάζω καινούριο τραγούδι τώρα που θα λέγεται Τα Σημάδια. Κυκλοφορεί σε λίγη. Βγάζει μάτι. Τα Σημάδια. Τα Σημάδια τη Χριστίνα, Τα Σημάδια ή καμιά άλλη? Όχι, Τα Σημάδια που θα αφήσω στον κορμί τη. Να σου πω. Εντάξει, να σου πω, κατάλαβα τώρα. Εντάξει, είσαι μάλλη, δεν πειράζει, εντάξει. Είμαι γενικά. Ναι, το καταλάβαμε. Είναι γενικά άλλου. Έχασε κιλά και έχει τρελάνει όλε. Σ' αγαπάω και σε ευχαριστώ γενικότερα. Εγώ, να είσαι πάντα καλά. Φιλάκια. Μισό λεπτό. Πρόσεξε τι θα πεις. Άι, μωρί. Κώστα. Κώστα. Έμεινε άφωνη. Εγώ είπα, ότι, είπα πριν στον αέρα ότι αν ήθελα θα σε είχα. Ναι, απλά δεν ήθελε. Τώρα να κάνουμε. Δεν ήθελε, γιατί και εσύ δεν ήθελες. Έτσι, μπράβο. Δεν υπήρχε. Εγώ είμαι μαζί σου, Μπο. Εγώ με τον Μπο. Μπο θα λένε και θα κλαίνε. Φιλάκια, γόρι μου. Φιλάκια. Να προσέχεις, σ' αγαπάμε, να προσέχεις. Μην χάσεις άλλα κιλά. Φτάνει. Είδες, δεν είχαμε, δεν έχουμε ή δεν θα. Λοιπόν, κοίτα, έχεις κάποιο παιδί αυτή την περίοδο? Όχι αυτή την περίοδο. Σίγουρα. Έχω τρεις προτάσεις γάμου, κοίτα. Τα στυλίδια. Να κάνουμε και διαφήμιση. Από πού είναι αυτά, καλέ? Ναι. Να στείλουν κανένα δώρο. Δεν έχεις στείλει. Τρεις προτάσεις. Σε ενδιαφέρει όμως να έχεις μία, θέλω να πω, το σκέφτεσαι? Ναι, μα γιατί όχι. Αν ήθελες τώρα, είσαι σε εποχή. Είχες ποτέ σχέση για γάμο, ναι, καταρχάς? Όχι, ποτέ. Καλύτερα. Αλλά θες να παντρευτείς, να κάνεις παιδί, οικογένεια, το έχεις? Δεν ξέρω αν θέλω να παντρευτώ. Θέλω να κάνω ένα παιδί. Πόσο χρονών είσαι? Δεν μπορώ να σου πω, δεν λέω. Πόσο να δεις? Καταρχήν έχω πει τόσες φιλικίες σε πολλούς που έχω ξεχάσει πόσο είμαι. Όχι, ξέρεις τι μου κάνεις. Πάνε από 26 δεν μου κάνεις. Ναι, γιατί είμαι πολύ ευχάριστη και χαρούμενη. Ωραία, σου έχω κάποιες προτάσεις. Να μιλήσουμε για άντρες. Ναι, οκ. Okay. Θα τους δούμε. Για πάμε να δούμε. Πρέπει να διαλέξει κάποιον. Λοιπόν, να δούμε παρακαλώ τα ωραία γόρια. Χρυσό κουφέλο. Σου έχω Πλούταρχο και Ρέμο. Αν θες να μην είσαι πολύ πλάτη, να δείξει και αυτό το ντεκολτέ σου. Εδώ, και μου είπαν τα παιδιά να το έχω έτσι, να φαίνεται όμως. Σωστό. Βέβαια. Ποιο να διαλέξω, Αν πρέπει να. Κοίτα λίγο. Υπάρχει και το Χ. Ναι. Νομίζω τον Αντώνη θα διάλεγα. Για ποιο λόγο? Νομίζω ότι θα γελούσαμε μαζί, θα περνούσαμε καλά, θα γελούσαμε. Και πολύ καλά. Με την άλλη όμως, όχι πολύ τεκνή. Με τον άλλο πολύ τεκνή όμως, Επίδομα. Εντάξει, όχι. Δεν τον έχω γνωρίσει, αλλά έχω ακούσει ότι έχει πολύ χιούμορ και δεν έξυπνες, δεν έξυπνες. Σάκης Ρουβάς, Κώστας Μαρτάκης. Α, θα πω Κώστα Μαρτάκη γιατί είναι φίλος μου. Ω, δεν πάει έτσι. Όχι, το βλέπουμε τώρα αντικειμενικά. Τον Κώστα. Κοίτα μου σου κάνει και τον Κώστα. Γιατί όμως. Σάρα. Έλαμψε τον Κώστα. Τον Κώστα. Πες το επιχείρημα, πες το λόγο γιατί είπε τον Κώστα. Γιατί γνωριζόμαστε πολλά χρόνια. Εδώ είναι. Να το, μου αρέσει αυτό το τραγούδι που λέει. Έλα. Κύριε Λάτη. Έλα κορίτσια. Δεν πορέψαμε σήμερα καθόλου, ρε παιδιά, γιατί. Ωραία ξέρετε αυτό, δεν μπορώ να πω. Επόμενο ζευγάρι. Ω. Τι είναι αυτά που μου λέτε τώρα? Ένα λεπτό. Λοιπόν, θα σα πω. Μπερδεύτηκα. Παιδιά, θα σα πω. Αληθόρησε η άλλη. Χριστίνα, θα πάρει τον Ονειράμα. Γεια στο Μάστορα. Τον Ονειράμα, για Ονειράμα είναι Σύση Χριστίδου. Εγώ Μάστορα. Είμαστε και στην ονόματι. Θα έβγαινε με Μάστορα. Ναι, αν θα τραγουδούσε. Τι εννοεί? Να μου παίρνει την κιθάρα να τραγουδούσε. Όχι, θα έβγαινε ραντεβού. Ναι, αν μου τραγουδούσε και άλλο. Άστο το τραγούδι, βρε κορίτσι, που βγάλε μα κανένα τίτλο. Φυσικά και θα έβγαινε ραντεβού, δεν είναι ωραίο παιδί. Για μένα. Μην γλύφεσαι. Μα δεν είναι ωραίο παιδί. Να μάθουμε το ζώδιο, βασικά. Εμένα μου αρέσει ο Μάστορα και ο Μαραντίνη, αλλά επιλέγω Μάστορα. Ναι, εντάξει, είναι γούστα αυτά. Δεν είπαμε ότι κάποιο δεν είναι. Ο Χρήστο είναι φοβερά επικοινωνιακό και είναι, ρε παιδί μου,
Είναι star αυτή τη στιγμή ο Μάστορας και δεν την έχει καβαλήσει. Που είναι πολύ... Όχι ότι δεν έχει καβαλήσει ο άλλος άνθρωπος, προς Θεού. Αλλά επειδή πηγαίνω σε. Κάνει κάτι παραπάνω ο Μάστορας, εν πάση περιπτώσει. Κάτι. Είναι... Βρε Σάσα, είναι ελεύθερο το πεδίο. Πιο επικοινωνιακό. Πιο επικοινωνιακό. Αυτό. Σωστό. Εντάξει, ο άλλος έχει οικογένεια. Έχει χιούμορ και όλα. Δεν έχει. Πάμε τώρα. Δεύτερο λαϊκό πρόγραμμα. Αχ, τι μου λέτε τώρα. Δεν θες λαϊκό, θέλεις μόνο. Μα δεν έχω πρόβλημα, παιδιά. Είπαμε το ρεπερτόριο, δεν έχω. Για διάλεξε χρυσό μου. Και άμμο ή Μακρόπουλος. Δηλαδή, να σας πω κάτι, με το Πάνο και άμμο δουλεύαμε κιόλας μαζί, αλλά θα σας πω κάτι. Θα τα φέρουν το Μακρόπουλο. Παλιά, μου άρεσε ο Μακρόπουλος. Δηλαδή πήγαινα να τον βλέπω. Πού, κι εγώ. Θυμάμαι στο Φίβερ καλή ώρα. Πήγαινα και μ' άρεσε, έτσι τον έβλεπα. Άρα, Μακρόπουλο. The next, please. Ο Νίκος Κωνσταντόπουλος Αργυρός. Πολύ hot. Πολύ δύσκολη επιλογή. Γιατί βέβαια. Δύσκολη επιλογή, είναι τελείως διαφορετική όμως. Νομίζω, είναι αυτό το... Καμία σχέση. Πιο μελαχρινός ο ένας, πιο ανοιχτός ο άλλος. Λοιπόν, θα σας πω... Με δικά σου λόγια. Θα σας πω Αργυρό. Ε. Συνεργαστήκαμε πολύ ωραία και πάρα πολύ καιρό, γι' αυτό το λέω. Εσύ να σου πω κάτι, χάρηκα πολύ που ήρθες. Τους πιο πολλούς τους γνωρίζω δηλαδή, δεν είναι... Έχουμε καταλάβει, δεν πιστεύω να... Έλα, να καλώ, συνάδελφος. Να μπει ο ύμνος, παρακαλώ. Έλα, παιδιά. Ελάτε. Λεγκρά φινάλε, πάει, διαλύουμε. Όλοι, ελάτε. Ελάτε. Μη φοβάστε. Ελάτε, παιδιά, μέσα. Έλα, παιδιά, μισό λεπτό να έρθουν όλοι, Δέσποινα. Έλα, παιδιά, να σου Έλα, Μάρια, ελάτε. Ελάτε. Θα βγουν και άλλοι ψηλοί μες στο πλατό, πάτ. Τι θα τραγουδήσω, θα έρθω. Σάββατο, θα είμαστε πάλι εδώ μαζί σας, στη διόρυση. Αν θέλετε, ελάτε στο πάρτι μας. Σας ευχαριστώ.